Με τη δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκαν και φέτος σε κάθε γωνιά της Κρήτης τα Θεοφάνεια. Εκατοντάδες πιστοί συνέρευσαν στα λιμάνια και την καθιερωμένη τελετή καθαριασμού των υδάτων, ένα έθιμο που συμβολίζει τη βάφτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Στα Χανιά, εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν τον Εντικό λιμάνι, ενώ δεκάδες κολυμβητές βούτυξαν στα παγωμένα νερά του λιμανιού για να πιάσουν το Τίμιο Σταυρό. Σημάδι ευλογίας και καλοτυχίας. Ο Δήμαρχος Χανίων ευχήθηκε, όσο ήρεμα ήταν φέτος τα καθαριασμένα νερά, τόσο ήρεμα να είναι φέτος τα νερά της πατρίδας μας. Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην τελετή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και στην Ιεράπετρα. Αγιασμός των υδάτων και στο φράγμα Ποσελέμη, παρουσία των αρχών του τόπου. Ο Κώστας Βασιλάκης από τις Ποταμιές έπιασε πρώτος το σαυρό. Υγεία και ευτυχία σε όλους, να είστε καλά. Ήταν μια υπέροχη στιγμή. Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά, δεν έχω συναντήσει, αλλά θα το ξανακάνω. Μαξίδος ο Θεός να ρίξει το σαυρό στο φράγμα. 45 χρόνια είμαι τώρα στο χωριό Ευμέριος και αξιώθηκα να ρίξω το σαυρό. Ευχαριστημένος πολύ. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά για τα Θεοφάνεια. Καλή φώτιση σε όλους μας. Καλή χρονιά με υγεία σε όσους μας βλέπουν, σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ποταμιών. Γιατί αγκαλιάζεται το έργο και η ευχή για τη μέρα είναι πράγματι ότι να έχουν την υγεία τους όλοι όσοι πίστεψαν σε αυτό το έργο, όσοι όλοι δούλεψαν για αυτό το έργο και όλοι όσοι γεύονται το νερό και το αποτέλεσμα αυτού του έργου. Το νερό είναι η φύση της ζωής, επομένως από τη θεσία μας προβλέπεται έτσι ο αγιασμός αυτός και πολύ περισσότερο το νερό αυτό το οποίο ήδη χρησιμοποιείται και καταναλύσεται από τους πολίτες. Εύχομαι το έργο τούτο να ξεδιψάσει τον κόσμο που δημιουργήθηκε για το σκοπό που δημιουργήθηκε, αλλά να μην ξεραθούμε όμως και εμείς. Πολίτες ενημερώθηκαν για το μεγάλο υδρευτικό έργο, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην υδροδότηση του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου και του Δήμου Χερσονήσου.